Οι στρατιώτες της Βάγνερ που μάχονται στο πλευρό της Ρωσίας θέτουν υπό τον έλεγχό τους μια εγκατάσταση του εργοστασίου μετάλλων Αζόμ στην περιοχή του Μπαχμούτ, με την πίεση που δέχονται οι Ουκρανικές δυνάμεις να αυξάνεται. Ζόρστκα να σχόδια, дуже болісно, треба знищити військову потугу ворога, і ми знищимо. Білогорівка і Мар'їнка, Авдіївка і Бахмут, Вугледар і Кам'янка та усі інші місця, де зараз вирішується, яким буде наше майбутнє. Де виборюється наше майбутнє усіх українців. Με τους βομβαρδισμούς στο Ντονιέτσκ να συνεχίζονται, οι Ουκρανικές αρχές μιλούν για ρωσικό πλήγμα στο Κραματόρσκ, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του, τουλάχιστον τρεις να τραυματιστούν και να προκληθούν ζημιές σε πολυκατοικίες. Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος τάχθηκε υπέρ της απευθείας επικοινωνίας του Κινέζου Προέδρου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ώστε το Πεκίνο να ακούσει την ουκρανική θέση επί του ειρηνευτικού σχεδίου που πρότεινε η Κίνα, αν και ο Τζο Μπάιντεν αρχικά το είχε απορρίψει ως υποφελές μόνο για τη Ρωσία. PRC and President Xi himself should hear directly the Ukrainian perspective and not just the Russian perspective on this. So we have in fact advocated to Beijing that that connection take place. We've done. Συνάντηση είχαν ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Όρμπαν με τον Γάλλο Πρόεδρο Μακρόν, με τον τελευταίο να τονίζει την ανάγκη ενότητας των ευρωπαϊκών χωρών για τη στήριξη της Ουκρανίας. Ενώ Ρωσία και Ουκρανία φαίνεται πως διαφωνούν ως προς το χρονικό διάστημα παράτασης της συμφωνίας για τα σιτηρά, με τη Μόσχα να επιδιώκει παράταση 60 ημερών και το Κίεβο να επιμένει στις 120 ημέρες.